Τι άραγε μπορεί να συνδέει τη Φλόριντα, τον ΗΠΑ, με την Ευκαρπία. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι η κοινή προσπάθεια του κυρίου Τιντάρη να αντικαταστήσει τη σημερινή χρήση ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά κοινό σκουπίδια στα αντίστοιχα εργοστάσια, χρησιμοποιώντας ακόμα και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την εγκυστοποίηση της αποδοτικότητας. Αποτέλεσμα, την τελευταία πενταετία, ο ρυθμός υποκατάστασης με εναλλακτικά καύσιμα να έχει αυξηθεί κατά 56%. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός λέει σοφό ότι ο λίπος στην αναποκούλα χαίρεται. Έτσι, έναν χρόνο περίπου πριν, σε συνθήκες σκληρού lockdown και απαγορευτικών μέτρων λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, ο Όμιλος Τιντάρη δανειοδοτήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα τελευταία 8 χρόνια για να κλείσει τους κλιβάρους του εργοστασίου της Ευκαρπίας από ρηματογενή καύση. Αλήθεια όμως, η αδειοδότηση αυτή αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια μιας βιομηχανίας, είναι ένα κομμάτι ενός συνολικότερου σχεδιασμού που καθορίζουν οι εξελίξεις στην οικονομία. Έχει επομένως ουσία να αντιγρίσουμε το μεγάλο βάσος του αστικού σχεδιασμού, καθώς όλες αυτές οι εξελίξεις δεν είναι κεραυνό στην ευκαιρία. Οι εξελίξεις που αφορούν την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων χρειάζεται να τις δούμε σε συνάρτηση στο πώς ο τομέας διαχείρισης απορριμμάτων συνολικότερα αξιοποιείται ως πεδίο άδειασης τεράστιων κερδών για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Συγκεκριμένα, στο πώς αυτή την περίοδο προχωρούν οι αντιλαϊκοί σχεδιασμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κυβερνήσεων στο όνομα της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας ως ουσιαστική απάντηση στην καπιταλιστική κρίση. Πιο ειδικά, η καύση των απορριμμάτων έρχεται ως κομμάτι του αστικού σχεδιασμού, της υλοποίησης του αστικού σχεδιασμού στον τομέα της ενέργειας, ως μια κατεύθυνση που θα πυροδοτήσει με έργα και υποδομές που θα στηρίξουν τις αντίστοιχες επενδύσεις και τέλος έρχεται ως μιας προσπάθειας μείωσης ακόμα περισσότερης του κόστους παραγωγής των ενεργοπόρων βιομηχανιών με την αντικατάσταση μιας πιο φθηνής καύσιμης ύλης από τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα με σκοπό προφανώς την προάγγιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των ομίλων. Αυτή την αλήθεια λοιπόν κρύβουν από το λαό και την νεολαία και βάζουν μπροστά για να θολώσουν προφανώς στο νερό ότι δίθεν η καύση απορριμμάτων γίνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του αποτυπώματος που αφήνει ο άνθρακας, ενώ η καύση προβάλλεται ως υβέλτιστη ευρωπαϊκή τεχνική, ενώ τα σκουπίδια θεωρούνται και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανανεώσιμη ενέργεια. Μάλιστα, στην ετήσια έκθεση απολογισμού, ο Όμιλος Τιντάρη αναφέρει ότι στηρίζει το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050 και μέχρι τότε θέλει να προσφέρει στην κοινωνία συμπληρώματα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Όλες αυτές οι αναφορές περί προστασίας του περιβάλλοντος και ανθρώπινης υγείας καταρρύπτονται από την ίδια την πραγματικότητα, καθώς οι όποιοι όροι και προϋποθέσεις για την καύση με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες διαμορφώνονται προκειμένου να υπηρετήσουν το καπιταλιστικό κέρδος και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση γίνονται λάσπη όταν η τήρησή τους δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Την παραπάνω πραγματικότητα την επιβεβαιώνουν και οι επιδημιολογικές μελέτες που υπάρχουν και πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, οι όμιλοι πλασάρουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το κοινωνικό δίθεν πρόσωπό τους, προχωρώντας σε πράσινες και οικολογικές δράσεις. Τέτοιες, για παράδειγμα, είναι η δωρεά 1 εκατομμύριο ευρώ της παραπάνω της βιομηχανίας, μαζί με το Ίδρυμα Κανελοπούλου για δράσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά τις μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Ένα καθαρό μνημείο υποκρισίας, δηλαδή, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι η δεύτερη μεγαλύτερη της βιομηχανίας στην χώρα
η Αγία Ηρακλής, έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιεί ως εναλλακτικά καύσιμα ακόμα και τα κλάδια που προέκυψαν από το μάτι και την ίδια, και έτσι κάπως τα κέρδη της εταιρείας έχουν φτάσει να αγγίζουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ και να πανηγυρίζουν για τη μεγαλύτερη κερδοφορία τα τελευταία 10 χρόνια. Το κεφάλι δηλαδή βλέπει κέρδη εκεί που όλοι οι υπόλοιποι βλέπουμε στάχτες και καταστροφές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αστικός σχεδιασμός του περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι δημιουργικός και ανήσυχος για το πώς θα αξιοποιηθεί ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό μεταφράζεται όμως σε διάφορα μέτωπα. Τέτοια είναι η κατασκευή φαρμακών έργων, όπως η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυτικού τομέα, που θα κορδοποιηθεί στη Μαυροράκη του Μαγκατά, σε περιοχή που επίπτει μάλιστα σε ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου Κορώνιας Βόλτας. Τι κι αν έγινε έκρηξη σε μια αντίστοιχη μονάδα στο Λεπερκούζεν της Γερμανίας τον Ιούλιο, με 2 νεκρούς, 30 τραυματίες και έκρηξη στην ατμόσφαιρα εκατοντάδων τόνων τοξικών αέρια κλωρίδων. Όλα αυτά βέβαια μέσα στο κεφάλαιο, την κυβέρνηση, την περιφέρεια, που προχωρούν χωρίς καθυστερήσει τον σχεδιασμό τους με κριτήριο τα κέρδη των λίγων. Η παραπάνω βιομηχανική μονάδα θα παράγει το καρκινογόνο καύσιμο RDF-SRF για τις τσιμεντοβιομηχανίες και τα εργοστάσια καύσης, θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσιοποιητικού τομέα, αφήνοντας σε όλα τα επίπεδα κατασκευής και δημιουργίας της πολλαπλά κέρδη για τους ομίλους που θα εμπλακούν και αποτελώντας βήμα προς την περαιτέρω επιτροπής της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ήδη, σαν τα κοράκια έχουν μαζευτεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού της κατασκευής, με το σχήμα των ομίλων που ξεχωρίζει να είναι αυτό της στέρνα ενεργειακής και πιο άλλου του Τιτάνου. Τα τσιμέντα δηλαδή του ομίλου θα παράγονται με βάση το καρκινογόνο σκουπίδι, προορίζονται για την κατασκευή της μονάδας εκείνης που θα παράγει με τη σειρά της πάλι το καρκινογόνο αυτό σκουπίδι για να καταλήξει στους κλιβάνους του εργοστασίου της ευκαρπίας. Μάλλον αυτό εννοεί το κεφάλαιο και τα επιτελεία του όταν αναφέρονται στην κυκλική οικονομία. Και όχι πως θα υπάρξουν μόλις μηδενικών αποκλειστικών όπως χαρακτηριστικά λένε. Βέβαια τα τσιμέντα αυτά δεν πάνε να χρησιμοποιούν σχόλια στην ευκαρπία που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κήπο στις αυλές των σχολείων στο Δήμο Πάπου Μελά ή ένα κέντρο υγείας που δεν υπάρχει καν στην περιοχή. Και όλα αυτά όταν κάποια μέτρα παραδίπλα βρίσκεται ένας διεθνής κολοσσός τσιμεντοβιομηχανίας που έχει αναφορά σε 15 χώρες και 4 εισιτήρους. Δίπλα σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προσθεθούν σχεδιασμοί για τη χωροθέτηση δύο ιδιωτικών μονάδων επικίνδυνων υγειονομικών αποκλήτων στην περιοχή της Σύνδου, η μόλυνση και η δυσοσμία που προκαλείται από τα ΕΕ και τη συγκεντρωμένη βιομηχανική δραστηριότητα στα δυτικά της πόλης και πολλά ακόμα. Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν πέφτουν από τον ουρανό, αλλά υπογραμμίζονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις που εξειδικεύονται κατά γράμμα με ευθύνη όλων των αστικών κυβερνήσεων διαχρονικά, με τη μία να παραχωρεί την σκητάλη στην επόμενη. Από πίσω και οι διοικήσεις στην τοπική διοίκηση, σε δήμους και περιφέρεια που υλοποιούν στις περιοχές αναφοράς τους τους παραπάνω σχεδιασμούς χωρίς να βγάζουν άκρη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής της μεγάλης κληρονομιάς που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ με βασικό εργαλείο το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποκλήτων που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2020 και θα συνοδευτεί με την ανάλογη επικοινωνία των περιφερειακών και τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων. Το νέο σχέδιο προσαρμόζει εκ νέου του στόχου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, εναρμονίζεται με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. Θέτει την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων στο πρώτο επίπεδο. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2030 προβλέπονται 43 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, με πολλές να έχουν ήδη δημοκρατηθεί, 43 με 46 μονάδες επεξεργασίας που αποκλείτων και 4 μονάδες παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολοιμάτων των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Την ίδια στιγμή μπαίνουν στο όχι για παραγωγή καύσιμου σκουπιδιού με επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει τον μερίδιο των 150.000 τόνων RDF που θα παράγουν οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων ανατολικού
ιδιωτικού τομέα και θα καίγονται στους λιβάνους των εργοστασίων. Και αν όλα αυτά είναι το παρόσκαλο, τα θεμέλια θα έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το κόμμα που προώθησε την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΠ, ανοίγοντας τον δρόμο για την καρκινογόνα κάψη απορριμμάτων συνολικότερα, γεγονός που βρίσκει αντανάκλαση και στο σχέδιο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Διευκόλυνε παραπέρα την διείσδυση των ιδιωτών και στην λειτουργία των ΦΙΤΑ. Υποκλήθηκε στην ασυλία του κεφαλαίου να ρημαίνει με την ανεξέλεγκτη διάθεση και κίνδυνων αποβλήτων. Εγκαινίασε μια σειρά από νέα πράσινα χαράτσια σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών και πάνω στους δικούς του νόμους προχωράει καρκινογόνα κάψη απορριμμάτων. Αποκαλυπτικά, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που παρέδωσε το Τιτάνο στο Υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι η αδειοδότηση βασίστηκε στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του 2015 ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο Εθνικό Επιχειρησιακό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία του 2018 και αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ, την Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας και την Ένωση Συνειδητοβιομηχανιών Ελλάδας που υπογράφηκε το 2019 μερικές μέρες, μια εβδομάδα περίπου, πριν τις βουλευτικές εκλογές. Μέχρι την τελευταία στιγμή δηλαδή έβαζε από τότε τις βάσεις για την πράσινη επανάσταση, όπως προκλητικά ονομάζεται το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το περιβάλλον που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι αυτό. Είναι τα στελέχη του που εμφανίστηκαν ανάμεσα στους χώρους, στους συλλόγους και στα σωματεία, που ένωσαν τις φωνές τους για να αναχαιρετήσουν τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, κάνοντας προσπάθεια τα στελέχη αυτά να καλλιεργήσουν την ταξική συνεργασία και τις αυταπάτες. Έβαλαν μπροστά τον δούριο οίκο της δημόσιας διαβούλευσης, θύμα και θήτης δηλαδή στο ίδιο τραπέζι, κάνοντας λόγο ταυτόχρονα ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι όπως η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε, εξοραίζοντας παράλληλα και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματικότητα δηλαδή με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το μακιγιάζ με το οποίο προσπαθούν να βάψουν το κεφάλι με την επιτελεία, τα επιτελεία του, το αποκλειστικό πρόσωπο του καπιταλισμού ξεβάφεται από τους κατάμαχους καρκινογόνους ρήπους των φουγάρων των αποστασίων τους. Ο λαός και η νεολαία της περιοχής δεν ξεγελάστηκαν από τα ψέματα και τις αυταπάτες που καλλιεργούσαν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, συγκρότησαν τις δικές τους μορφές οργάνωσης και είχαν φαρετά μπροστά με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες. Έκαναν πράξη το σύνθημα ότι ο λαός μπορεί να σώσει μόνο τον λαό και δεν άφησαν την τύχη τους σε αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα και το σιδηρούν. Το ΚΚΕ με όλες τις δυνάμεις που στήριξε τις αγωνιστικές αυτές δράσεις ήταν η καρδιά του αγώνα και των κοινοποιήσεων. Στήριξε το πλαίσιο πάλης δεκάδων φορέων, συλλόγων και σωματείων, όπως για παράδειγμα να πάρθει πίσω τώρα η νέα αδειοδότηση από τον όμιλο Τιτάνη να σταματήσει καρκινογόνα κάψη απορριμμάτων, να παραιτηθεί από το περιφερειακό σχέδιο η δυνατότητα δημιουργίας μονάδων παραγωγής RDF-SRF, να προχωρήσει η δημιουργία κέντρου υγείας στο Δήμο Παύλου Μελάκη να ενισχυθεί αυτό του εγκόσμου, να καταρτιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας με κριτήριο την προστασία της ζωής των κατοίκων για περίπτωση μεγάλου μηχανικού ατυχήματος και πολλά ακόμα. Καλούμε τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα της περιοχής μας σε αντεπίθεση απέναντι στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων στην κατεύθυνση ριζικών αλλαγών σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας που θα επιτρέψουν ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκλειστικό κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.